Γεια σας παιδιά, Αντώνης εδώ. Σήμερα έχουμε ένα ακόμα βίντεο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να πω δύο πραγματάκια. Πρώτον, συγγνώμη που δεν κάνω record από recorder από το Elgato. Ο λόγος που δεν κάνω record από το Elgato είναι πολύ απλά γιατί δεν γίνεται. Λοιπόν, το βίντεο όπως είδατε και από τον τίτλο είναι πώς να παίξεις με stretched resolution σε Xbox και PS4. Δουλεύει μόνο σε κονσόλες, εγώ θα σας δείξω για Xbox. Λογικά λέω, θα έπρεπε να ήταν και το ίδιο για το PS4. Δεν είμαι 100% σίγουρος. Στον τίτλο έγραψα και για PS4. Δοκιμάστε το κι εσείς, πείτε μου αν δουλεύει ή όχι στα comments. Επίσης, δεύτερον, βγήκα από την ομάδα που ήμουνα, την Fear του PCC. Δεν φταίει ο PCC, απλά δεν πολύ είχαμε παρεδώσε, you know, δεν πολύ παίζαμε μαζί. Οπότε ήμουν σε φάση, okay, γιατί να μην φτιάξω μια δικιά μου ομάδα. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα φτιάξω μια δικιά μου ομάδα. Θα δούμε αν μπορείτε να μπείτε ή όχι. Λοιπόν, ας μπούμε στο βίντεο, αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε κι άλλη φορά. Λοιπόν, πρώτο πράγμα που θέλετε να κάνετε είναι να πάτε στα settings. Το πρώτο και κύριο πράγμα. Όχι εδώ, sorry, πρέπει να πας στα settings. Λοιπόν, αφού πας στα settings, πρέπει να πας στο display and sound. Εδώ θέλουμε να πάμε. Μετά πρέπει, θέλουμε να πάμε εδώ και μετά στο video output. Αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, εδώ λέει resolution, αλλά δεν μπορείς να τα αλλάξεις δυστυχώς στο πιο κάτω για να γίνει stretched. Οπότε αυτό που θα κάνεις είναι θα πας στο advanced και θα πας στο video fidelity and overscan. Λοιπόν, πας εδώ. Εδώ είναι τα σημαντικά. Ωραία. Αυτή εδώ την οθόνη χρειάζεστε. Αυτά εδώ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για να γίνει stretch, πρέπει να πάτε εδώ πέρα που λέει display και πρέπει να το βάλετε σε DVI ή HDMI. Δεν έχει σημασία, εγώ το βάλω HDMI γιατί ναι, use manual settings. Λοιπόν, τώρα έκλεισε η οθόνη, αλλά θα ανοίξει τώρα, λογικά. Ωραία. Και τώρα είναι stretched. Άμα πάμε, θα δούμε ότι είναι stretched resolution. Λοιπόν, και κάπως έτσι βάζεις stretched resolution σε PS4 και Xbox. Μπορείτε να δείτε ότι εδώ πάνω είναι μαύρο, γιατί πολύ απλά μπορείτε καθαρά να δείτε ότι εδώ υπάρχει μαύρο που δεν παίρνει, δεν έχει εικόνα. Οπότε έτσι είναι stretched, ωραία. Και επίσης, άμα πάτε στα settings πάλι, ίδιο σημείο, πουθενά αλλού, εδώ, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα χρώματα, επίσης αυτό είναι εντάξει, δεν έχει σημασία με το stretch, μπορείς να αλλάξεις και τα bits. Okay, αυτά δεν έχουν σημασία. Λοιπόν, πρέπει να σας προειδοποιήσω από τώρα, η ποιότητα της οθόνης, όχι της οθόνης, η ποιότητα θα χαλάσει, δηλαδή, αν η οθόνη ήταν με 1K, δηλαδή 1080p, τώρα θα είναι στα 680 ή κάπου κατά εκεί. Λοιπόν, ας πάμε στο δικό μου τώρα. Λοιπόν, θα φαίνεται κάπως, okay. Π.χ. δεν θα μπορείτε να δείτε καλά το όνομά σας, γιατί από την ποιότητα. Okay, αλλά είναι stretched, ωραία. Είναι stretched resolution. Είναι stretched, okay. Οπότε, αυτά για το σημερινό βίντεο, δεν ήταν μεγάλο γιατί ήθελα πολύ απλά να σας δείξω πώς να παίξετε με stretch resolution στο Xbox και PS4. Και πολλοί θα μου λέτε τώρα, πώς να πάω πίσω, πώς να βγάλω το stretch. Υπάρχουν δύο τρόποι, okay, δύο. Ο πρώτος τρόπος είναι να πάτε στο resolution και να το κάνετε πάλι σε 1080p, που απλά πατάτε α ή χ. Και πολύ απλά μετά ένα boom, έλα όμως, boom, είναι πάλι στα κανονικά. Πάλι ίδια, μισό, πάτησα yes απλά. Και τώρα είναι πάλι στα ίδια. Κανονικά ίδια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν έχει τα μαύρα εδώ κάτω. Είναι πάλι κανονικό, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ή ο δεύτερος τρόπος είναι πάμε πάλι στα settings, video output. Εδώ δεν μπορείς μετά να πας πίσω. Μετά πας εδώ κάτω. Εδώ ο δεύτερος τρόπος είναι να πατήσετε ξανά auto direct, που είναι και recommended. Το βάζετε αυτό και μετά θα έπρεπε να ήταν
Ξανά πάλι στο ίδιο. Οπότε ναι, τώρα δεν έχουμε stretch, αλλά hey, δεν πειράζει. Λοιπόν, για αυτά το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Like, subscribe και comment για περισσότερα βίντεο. Και θα σας δω μια άλλη φορά. Γεια σας!